Γεια σας! Cyprus Discovery μαζί! Είναι ο Μαρίνος. Είναι η Ζωή. Επεισόδιο 4. 4. Επεισόδιο 4. Ξεκινούμε σήμερα μαζί να επισκεφτούμε στην πόλη της Αφροδίτης κάποια hot σημεία που αξίζει να δείτε. Όσοι δεν τα επισκεφτήκετε, θα δείτε στη συνέχεια γιατί αξίζει τον κόπο να επισκεφτείτε. Πάμε! Πάμε. Φτάσαμε στο λιμανάκι, αν και ο Οκτώβρης, ο καιρός είναι υπέροχος. Ο Οκτώβρης είναι μια πολύ καλή εποχή να επισκεφτείτε το λιμανάκι. Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν είναι καμία πολύ ζεστή, δεν έχει πολύ υγρασία. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι λείπουν οι τουρίστες. Θα επισκεφτούμε τώρα τα ψηφιδωτά, να κάνουμε μια μικρή ξενάγηση στον χώρο, γιατί πραγματικά αξίζει να τα δείτε. Βρισκόμαστε στην οικία του αιώνα. Μεταξύ των χώρων που έχουν ανακαλυφθεί περιλαμβάνεται μία αίθουσα υποδοχής, ο προθάλαμος και δάπεδα διακοσμημένα με εξαίσιας τέχνης γεωμετρικά και εικονιστικά ψηφιδωτά. Η κεντρική σύνθεση αποτελείται από 5 διάχωρα με διαφορετικές μυθολογικές παραστάσεις. Βλέπουμε τα επιφάνεια του Διόνυσου, το διαγωνισμό ομορφιάς μεταξύ Κασιόπιας και Νηρίδων, τη Λίδα και τον Κύκνο, τον θρίαμβο του Διονύσου και την τιμωρία του Μαρσία από τον Απόλλωνα. Στο κέντρο της σύνθεσης βρίσκεται η απεικόνιση του Θεού Αιώνος, η οποία είναι προσωποποίηση του αιώνιου χρόνου, στον οποίο οφείλεται και η ονομασία της οικίας. Βλέπουμε εδώ την οικία του Θησέα, χρονολογείται μεταξύ 2ου και 6ου αιώνα μετά Χριστό, πρόκειται για οικοδόμημα αναχτωρικού χαρακτήρα, η ανέκερση του οποίου χρονολογείται πριν από τα μέσα του 2ου αιώνα μετά Χριστό, με πολλές μετατροπές, κατοικήθηκε μέχρι τον 7ο αιώνα μετά Χριστού. Σύμφωνα με τους ανασκαφείς, εδώ βρισκόταν η έδρα του Ρωμαίου Ανθιπάτου, που ήταν και διοικητής του νησιού. Το κτίριο αναπτύσσεται οριζόντια γύρω από το κεντρικό αίθριο και περιλαμβάνει ιδιωτικούς χώρους αλλά και χώρους δημόσιας χρήσης, που κοσμούνται με γεωμετρικά ή εικονιστικά ψηφιδωτά και εξαίσια έργα τέχνης. Οι σημαντικότεροι χώροι εντοπίζονται στη νότια πτέρυγα, στο κέντρο της οποίας μία ψηφιδωτή αίθουσα ήταν ο χώρος υποδοχής του ανεκτόρου.
Εδώ βλέπουμε το δωμάτιο 16, είμαστε στα Ψηφιδωτά, βλέπουμε σκηνές από τον Απόλλωνα και Δάφνη, τον Ποσειδώνα την Αμιμόνη, τον Πύραμο και τη Θύσβη και τον Ικάριον και τον Διόνυσο. Πραγματικά είναι απίστευτη η τέχνη με την οποία δημιούργησαν αυτά τα Ψηφιδωτά. Όπως βλέπετε είναι το αρχαίο δίο της Πάφου και θα θέλουμε να σας δείξουμε κάτι πολύ εντυπωσιακό. Αυτή είναι η πέτρα η οποία όποιος σταθεί εδώ η φωνή του ακούγεται πιο δυνατά. Ακούγεται ο αντίλαλος. Γι' αυτό θα κάνουμε μία πρόβα. Ακού, να πείθαμε. Ακούσε αντίλαλο. Ναι, με αυτό το λαλό σου. Είσαι έτοιμη. Φίλοι, καλωσορίσατε στην Πάφου. Βρισκόμαστε στο κάστρο 40 κολόνες, γύρω στο 1200 μετά Χριστό. Χτίστηκε το συγκεκριμένο κάστρο πάνω στα ρήπια του ενός παλαιότερου οχυρού της Βυζαντινής περίοδου. Το χτίριο που βλέπουμε περιβάλλεται από εξωτερικό ογκώδη τοίχο που αποτελείται από 8 πύργους και τάφρο. Η είσοδος του βρίσκεται στο ανατολικό τετράγωνο πύργο και ήταν προσιτή με ξύλινη γέφυρα πάνω από την τάφρο. Το εσωτερικό αποτελείται από τετράγωνη αυλή με 4 πύργους στις γωνίες. Το φρούριο καταστράφηκε από σεισμό το 1223 μετά Χριστό και μετά εγκαταλείφθηκε. Κάπου εδώ τελειώνει το σημερινό μας επεισόδιο. Ήταν μια κουραστική βόλτα στο αρχαιολογικό χώρο της Κάτω Πάφου, στα Ψηφιδωτά, στο αρχαίο 2. Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα δεύτερο επεισόδιο, δηλαδή το πέμπτο επεισόδιο θα είναι πάλι στην Πάφο, σε κάποιους σημαντικούς χώρους που θα δείτε στο επόμενο επεισόδιο. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, subscribe στο κανάλι μας. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά. Γεια σας.